Ο ελληνικός στρατός ήταν χωρισμένος σε δύο συγκροτήματα. Ένα υπό τον διάδοχο Κωνσταντίνο, το οποίο κινήθηκε από τη Θεσσαλία προς Μακεδονία, και ένα άλλο υπό τον στρατηγό Σαπουντζάκη, το οποίο όφιλε να διεξάγει αμυντικό αγώνα στον ποταμό Άραχθο, στην περίπτωση τουρκικής επίθεσης. Πρώτης επίσημης έναρξης του πολέμου στην Ήπειρο, το βράδυ της 3ης προς την 4η Οκτωβρίου, οι δύο κανονιοφόροι, Α και Δ του στόλου του Ιωνίου, εισέρχονται χωρίς να γίνουν αντιληπτές από τα τουρκικά πυροβολία της Πρέβεζας στον αμβρακικό κόλπο από το στενό της Πρεβέζης. Αποστολή τους είναι να φτάσουν στην Αμφιλοχία και να προστατεύσουν τις ελληνικές μεταφορές από την Αμφιλοχία προς Άρτα, οι οποίες και απειλούνται άμεσα από δύο τουρκικά πλοία. Το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου, δύο τάγματα περνούν το θρυλικό γεφύρι της Άρτας και εισέρχονται στο τουρκικό έδαφος μέχρι τον Γκρίμποβο, όπου σχημάτισαν προφυλακές. Μετά από σφοδρές μάχες και επανειλημμένες προωθήσεις και οπισθοχωρήσεις, οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν ολόκληρη την περιοχή μέχρι τη Φιλιππιάδα. Αποτέλεσμα είναι η αποκοπή των τουρκικών στρατευμάτων που είναι στην Πρέβεζα με τον κορμό του τουρκικού στρατού που υποχωρεί προς Ιωάννινα αφήνοντας πολλά λάφυρα στους Έλληνες. Τμήμα του ελληνικού στρατού προωθείται προς Πρέβεζα και η πρώτη σύγκρουση με τα τουρκικά στρατεύματα γίνεται στην αρχαία Νικόπολη. Παράλληλα, μεταφέρεται στρατός διαθαλάσσης και η Πρέβεζα δέχεται πυρά πυροβολικού τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από τις θαλάσσιες και η Πρέβεζα παραδίδεται στις ελληνικές δυνάμεις. Το τουρκικό πλοίο το ΚΑΤ συλλαμβάνεται ενώ το Αντάλια αυτοπυρπολείται και βυθίζεται. Αργότερα ανελκύστηκε, επισκευάστηκε και αποτέλεσε μονάδα του ελληνικού στόλου με το όνομα Νικόπολης. Από τις πρώτες μέρες του πολέμου διεξήχθησαν επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ηπείρου, οι οποίες μπορεί να είχαν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας, της Πρέβεζας και άλλων περιοχών. Έδειξαν όμως τη μεγάλη δυσκολία που παρουσίαζε η προσπάθεια για την κατάληψη των Ιωαννίνων, τα οποία προστατεύονταν από μια σειρά οχυρών θέσεων με σημαντικότερη τον Μπιζάνι, του οποίου τα οχυρά είχαν σχεδιάσει οι Γερμανοί, από τα οποία οι τουρκικές δυνάμεις είχαν σχεδόν πλήρη εποπτεία της εισόδου των Ιωαννίνων. Έτσι, ο ελληνικός στρατός είχε εγκλωβιστεί στη θέση Εμίν Αγά. Στο μεταξύ, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είχαν επιδεινωθεί και η ελληνική ηγεσία αποφάσισε τη μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων από τη Μακεδονία, που παρελάβουν πριν την αναχώρηση ενώπιον του Κωνσταντίνου, που αναλαμβάνει τη διοίκηση του στρατού της Ηπείρου αντικαθιστώντας τον στρατηγό Σαπουντζάκη. Έτσι, στις 14 Δεκεμβρίου άρχισαν να αποβιβάζονται ενισχύσεις στην Πρέβεζα και ο Κωνσταντίνος μετακινείται από τη Φιλιππιάδα προς το χάνι του Εμίν Αγά, όπου και εγκαθιστά το στρατηγείο του. Συγχρόνως, ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιεί και αεροπορικές δυνάμεις που έχουν τη βάση τους στη Νικόπολη. Ακολούθησε η ανάληψη επιθετικών κινήσεων, οι οποίες και οδήγησαν στην περικύκλωση και απομόνωση του Μπιζανίου, το πυροβολικό του οποίου είχε εξουδετερωθεί από το ελληνικό πυροβολικό. Έτσι οι Τούρκοι υπερασπιστές του παραδίδονται. Αποτέλεσμα ήταν ο αρχηγός των τουρκικών δυνάμεων, Εσάτ Πασάς, που είχε εγκατασταθεί στο κτίριο που σήμερα αποτελεί την έδρα της Μεραρχίας, να συνθηκολογήσει. Στις 21 Φεβρουαρίου ο ελληνικός στρατός εισήλθε θριαμβευτή στην πόλη των Ιωαννίνων, στην οποία ακολούθησε δοξολογία. Το ελληνικό στρατηγείο εγκαταστάθηκε στο κτίριο που σήμερα είναι το Δημοτικό Οδείο. Ο ελληνικός στρατός δεν σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη.
Επιθυμία της ελληνικής ηγεσίας ήταν να εκπληρώσει το ακέραιο της υποχρεώσης της προς τους Σέρβους. Γι' αυτό άρχισε μια ταχεία πορεία προς μοναστήριο, ώστε οι τουρκικές δυνάμεις να βρεθούν μεταξύ δύο πυρών. Οι επιχειρήσεις του Οστρόβου, όπως είναι περισσότερο γνωστές, οδήγησαν στην κατάληψη της Φλόρινας. Τις πραγματικά μοναδικές στιγμές που ζούσε εκείνη τη στιγμή ο ελληνισμός συντάραξε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη 5 Μαρτίου 1913 του έμπειρου περί τα πολιτικά και συνετού βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου από ένα ανισόρροπο, σύμφωνα με τις δηλώσεις των επίσημων αρχών, άτομο, τον Αλέξανδρο Σχοινά, ο οποίος μάλιστα αυτοκτόνησε πέφτοντας από το Λευκό Πύργο, συσκοτίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ενώ σενάρια συνωμοσίας κατέκλυζαν την ελληνική κοινή γνώμη. Οι Σέρβοι από την άλλη νίκησαν τους Τούρκους στο Κουμάνοβο, κατέλαβαν τα Σκόπια, το Μοναστήριο, το Διράχιο, το Κωσυφοπαίδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς Νόβι Παζάρ για να βοηθήσουν τους Μαυροβούνιους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη Σκόδρα. Σοβαρή απειλή για τους Τούρκους ήταν η επίθεση 8 βουλγαρικών μεραρχιών στη Θράκη με αντικειμενικό στόχο την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Εν τω μεταξύ είχαν προχωρήσει σε κατάληψη των Σερών, της Δράμας και της Καβάλας, στην οποία φωτογραφίζεται ο βασιλιάς τους Φερδινάνδος. Η υπογραφή συνθήκης ανάμεσα στους νικητές και τους ηττημένους πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 έως τις 30 Μαΐου του 1913 ανάμεσα στους νικητές Έλληνες, Βουλγάρους, Σέρβους και Μαυροβούνιους με την ηττημένη στα πεδία των μαχών Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι όροι της συνθήκης προέβλεπαν στο άρθρο 2 ότι ο Σουλτάνος εκχωρεί στους συμμάχους πάσα στα επί της Ευρωπαϊκής Υπήρου εδαφικάς εκτάσεις της αυτοκρατορίας του προς δυσμάς, γραμμής αρχωμένης από τις Αιγαίου Πελάγους Ένου μέχρι τις επί του Ευξήνου Πόντου Μηδίας εξερουμένης της Αλβανίας. Με το άρθρο 4, ο Σουλτάνος παρετούνταν υπέρ των συμμάχων από κάθε δικαίωμα πάνω στην Κρήτη, ενώ με το άρθρο 5 ανέθετε στις μεγάλες δυνάμεις τον καθορισμό της τύχης των νησιών του Αιγαίου πλην της Κρήτης και της Χερσονήσου του Άθο. Αρκετά πριν από την υπογραφή της συνθήκης του Λονδίνου, είχε διαφανεί σημαντική διάσταση απόψεων ανάμεσα κυρίως στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία πάνω σε ζητήματα που άπτονταν της συνοριακής διευθέτησης στο χώρο της Μακεδονίας. Οι βουλγαρικές αξιώσεις πρόβαλαν με εμφατικό τρόπο τη συμμετοχή τους στον πόλεμο, θεωρώντας την απόλυτα καθοριστική στην τελική νίκη των συμμάχων. Σε ενίσχυση όλων αυτών, οι Βούλγαροι, διαρκούντος ακόμη του πολέμου προς την Τουρκία, δημιουργούσαν συνεχώς προστριβές με τις ελληνικές δυνάμεις. Η κατάσταση επιδεινωνόταν συνεχώς και η σύγκρουση ανάμεσα στους τέος, όπως ήταν πλέον συμμάχους, φαινόταν αναπόφευκτη.